κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον. Κεφάλαιο δέκατο. Αμήν αμήν λέγω ημήν, ο μη εισερχόμενος δια της θύρας στην αυλήν των προβάτων, αλλά αναβαίνουν αλαχώθεν, εκείνος κλέπτης εστί και ληστής. Ο δε εισερχόμενος δια της θύρας, ποιμήνεστη των προβάτων. Τούτο θυρωρός ανοίγει και τα πρόβατα της φωνής αυτού ακούει, και τα ίδια πρόβατα καλεί κατ' όνομα και εξάγει αυτά. Και όταν τα ίδια πρόβατα εκβάλλει, έμπροσθεν αυτόν πορεύεται, και τα πρόβατα αυτού ακολουθεί, ότι είδασι την φωνήν αυτού. Αλλοτρίο δε, ουμή ακολουθήσωσιν, αλλά φεύξονται απ' αυτού, ότι ουκ των αλλοτρίων την φωνήν. Τ' αυτήν την παροιμίαν είπεν αυτής ο Ιησούς. Εκείνη δε, ουκέγνωσαν τι να είναι ελάλη αυτή. Είπε πάλιν πάλι να ο Ιησούς, Αμήν να λέγω ημίν, ότι εγώ είμαι η θύρα των προβάτων. Πάντε όσοι ήλθον προεμού, κλέπτε εσύ και ληστέ. Αλλού οίκουσαν αυτόν τα πρόβατα. Εγώ είμαι η θύρα διεμού εάν της εισέλθει σωθήσετε και εισελεύσετε και εξελεύσετε και νομήν ευρύσει. Ο κλέπτης ουκ έρχεται η να κλέψει και θύσει και απολέσει. Εγώ ήλθον η ζωήν έχωσι και περισσόν έχωσιν. Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός, ο ποιμήν ο καλός την ψυχήν αυτού συν υπέρ των προβάτων. Ο μισθωτός δε και ουκόν ποιμήν, ούκηση τα πρόβατα ίδια, θεωρεί τον λύκον ερχόμενον και αφήσει τα πρόβατα και φεύγει και ο λύκος αρπάζει αυτά και σκορπίζει τα πρόβατα. Ο δε μισθωτό φεύγει ότι μισθωτός εστί και ουμέλει αυτό περί των προβάτων. Εγώ είμαι ο καλός και γινώσκω τα αιμά και γινώσκω μη που τον αιμόν. Καθώς γινώσκει με ο πατήρ, καγώ γινώσκω τον πατέρα και την ψυχή μου τίθιμη υπέρ των προβάτων. Και άλλα πρόβατα έχω, αουκές την εκ της αυλής σταφτη. κακή με διαγαγείν και της φωνής μου ακούσουσι και γεννήσετε μία πίμνη εις ποιμήν. Δια τούτο ο πατήρ με αγαπά, ότι εγώ τίθιμη την ψυχή μου ή να πάλιν λάβω αυτήν ουδή έρει αυτή να πεμού, μου, τι θυμή αυτή να πεμ αυτού. Εξουσίαν έχω θύνη αυτήν και εξουσίαν έχω πάλιν λαβήν αυτήν. Τα αυτήν την εντολήν έλαβον παρά του πατρός μου. Σχίσμα ον πάλιν εγένετο εν της Ιουδαίης δια τους λόγους τούτους. Έλεγον δε πολύ εξ αυτών, δε μόνιον έχει και μένετε. Τι αυτού ακούετε, άλλοι έλεγον ταύτα τα ρήματα ουκέστη δαιμονιζωμένου, μη δαιμόνιον δύνατε τυφλών οφθαλμού ανοίγει. Εγένετο δε τα εγγένεια εν της Ιεροσολύμης και χειμώνειν και περιεπάτιο ο Ιησούς εν το ιερό εν της στοά του Εκύκλωσαν ον αυτόν οι Ιουδαίοι και έλεγον αυτό «Εως πότε την ψυχήν ημονέρης, εις ο Χριστός Παρισία» απεκρίθη αυτή ο Ιησούς, ύπονη ημίν και ου πιστεύετε. Τα έργα εγώ ποιο, εν το του πατρός μου, ταύτα μαρτυρεί περί εμού. Αλλημείς ου πιστεύετε, ου γάρεστε εκ των προβάτων των εμών, καθώς είπον ημίν. Τα πρόβατα τα αίμα της φωνής μου ακούει, καγωγινώσκω αυτά και ακολουθούσιμοι Καγώ ζωή αιώνιον δίδομη αυτή και ου μία πόλονται εις τον αιώνα και ου χαρπάσι τής αυτά εκ της χειρός μου. Ο πατήρ μου ως δέδο μίζων πάντων εστί και ου δύς δύναται αρπάζειν εκ της χειρός του πατρός μου. Εγώ και ο πατήρ ένεσμεν. Εβάστασαν ουν πάλιν λίθους οι ουδαίοι να αυτών. αυτόν απεκρίθη αυτή ο Ιησούς, πολλά καλά έργα έδειξα μην εκ του πατρός μου, δια αυτών έργων λιθάζεται με. Απεκρίθησαν αυτό οι Ιουδαίοι λέγοντες, περί καλού έργου ου λιθάζομεν σε, αλλά περί και ότι σύ άνθρωπος ον ποιήσει αυτόν θεών. Απεκρίθη αυτή ο Ιησούς ουκέστηκε γραμμένον εν τον νόμω ημών, εγώ ημών εγώ είπα εγένετο, και ουδύνατε λυθήνε ή εκείνους είπε θεούς προς ους ο λόγος του Θεού εγένετο και ουδύνατε λυθήνε η γραφή όν ο πατήρ και απέστειλεν εις τον κόσμο ημείς λέγεται ότι βλασφημείς ότι είπον Υιός του Θεού ημί Υιού ποιώ τα έργα του πατρός μου μη πιστεύετε εμί Ιδε ποιώ Κάνε μη, μη πιστεύετε, τη έργη πιστεύσατε, ή να γνώτε και πιστεύσετε, ότι είναι πατήρ, καγό εν αυτό. Εζήτουν πάλιν πιάσει αυτόν, και εξήλθεν εκ της χειρός αυτόν. Και απήλθε πάλιν πέραν του Ιορδάνου, εις το που όπου είναι Ιωάννης στο πρώτο βαπτίζον, και έμεινε εκεί, και πολλοί ήλθον προς αυτόν και έλεγον ότι οι Ιωάννης μεν σημείων εν ουδέν πάντα δε όσα είπεν Ιωάννης περί τούτου αληθήν και επίστευσαν πολλοί εκεί εις αυτόν.